Έχουν κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι του εθνικού δρόμου κατά το ίμιση ουσιαστικά, ναι. Γιατί η Βορεινή Λωρίδα, η αριστερή είναι ελεύθερη από δυτικά προς Χανιά και διεξάγεται η κυκλοφορία μόνο από τον παλιό εθνικό, από τον παραθαλάσσιο παλιό εθνικό δρόμο. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συνεχιστεί πολύ, ειδικά για το κομμάτι Γαλατά Πλατανιά που είναι μια τουριστική περιοχή και σε λίγο καιρό, όπως είπατε και εσείς, τα προβλήματα θα είναι μεγάλα. Έχουμε πίσω τους εργολάβους, στον ΑΔΜΕ και σε όλους τους αρμόδιους, ότι αυτό θα μας το ελευθερώσει σύντομα. Πράγματι, πηγαίνει πολύ καλά αυτό το κομμάτι και εντός, πιστεύω, μέσα στο επόμενο 15ήμερο, ίσως 20ήμερο, αυτό το κομμάτι θα έχει ελευθερωθεί. Επομένως, αρχές Απρίλη... Έχετε επίσημη ενημέρωση, αυτό, κύριε Καλογερή, από τον αρμόδιο. Έχουμε επίσημη ενημέρωση, αλλά σας πάμε καθημερινά και παρακολουθούμε και το έργο. Ναι. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν ότι έχουν μείνει από τα 6 χιλιόμετρα, νομίζω, συνολικά. Έχουν μείνει λιγότερα από ένα χιλιόμετρο για να ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό και μπορεί να παραδοθεί στην κυκλοφορία με κάποιες τοπικές μόνο σημάσεις εκεί όπου θα δουλεύουν τα συνεργεία σε γέφυρ και φρεάτια. Από εκεί και πέρα, το άλλο κομμάτι βέβαια πάει λίγο πιο αργά. Υποσχέθηκαν ότι αν δουν ότι παίρνει μέσα στο Μάη και καθυστερεί και κολλησιεργεί και μέσα στο Μάη. Ναι. Να μπει και δεύτερη εταιρεία μέσα και να το τρέξουν και αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να πιστεύω ότι τον Ιούνιο δεν θα είναι πλήρως απελευθερωμένο. Δεν είναι λίγο αργά μέχρι τον Ιούνιο, Ιούλιο, λέτε. Δεν θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακού χαρακτήρα, κυρίως. Δεν ξέρω αν μπορείτε να πιέσετε λίγο την κατάσταση. Ναι, πιέζουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε να πιέζουμε. Γι' αυτό μάλιστα τους αφήσαμε τόσα μεγάλα περιθώρια πάνω στον εθνικό δρόμο. Τους δώσαμε μια ολόκληρη ρορίδα επιπλέον. Για να μπορούμε να είμαστε απαιτητικοί απέναντί τους. Εγώ νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να μπούμε τον Ιούνιο. Μέσα στο Μάιο θα μας τον έχουν παραδώσει τον δρόμο. Για να δούμε. Θεωρώ. Μέσα στο Μάιο λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Πείτε μας δύο λόγια εκεί για το κομμάτι του Σταλού με την Αγία Μαρίνα και στα μεγάλα χωράφια εκεί όπου διεξάγονται και εκεί κάποιες εργασίες. Δεν ξέρω, είναι ερωτήματα τηλεθεατών. Κατά πόσο έτσι προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα των έργων και αν αυτά θα ολοκληρωθούν στο άμεσο μέλλον. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο λοιπόν προωθεί μια εργολαβία, ναι, και αφορά ένα κομμάτι, μια κατάπτωση, μια μόνιμη, μια ζημιά, η οποία είναι, θα έλεγα, διαρκεία στην Κίσαμο, πάνω στον εθνικό δρόμο, στην περιοχή Μαυρομούστακο, και θα φτιάξει και την οριστικά την κατάπτωση στα μεγάλα χωράφια. Α. Το οποίο μας είχε απασχολήσει τόσο πολύ πέρυσι, που αν θυμάστε. Βέβαια, που, με τις κακοκαιρίες. Με τις ακριβώς κλπ. Αυτά τα δύο θα φτιαχτούν. Δεν είναι μόνο αυτά όμως. Υπάρχουν οριστικές αποκαταστάσεις εδώ στο Σταλό και Αγία Μαρίνα. Υπάρχει το θέμα του στον Πλατάνη. Υπάρχουν και άλλες περιοχές και το είπαμε και στον Πρωθυπουργό, το είπαμε και στον Υπουργό τον Αρμόδιο, τον κύριο Καραμαλή. Αν μπορεί στο διάστημα αυτό το δίμηνο, τρίμηνο, μέχρι να ξεκινήσει η τουριστική κίνηση, η αυξημένη τουριστική κίνηση, να φτιαχτούν ορισμένα από αυτά. Έχουν έτοιμες μελέτες στο Υπουργείο, εγκεκριμένες μελέτες. Και είναι χρήμα να μην είναι μια προσπάθεια. Με απευθείας ανάθεση, δηλαδή με διαδικασίες κατεπίγουσες, ναι, από πάνω, να γίνουν κάποια έργα τώρα, αυτή την περίοδο. Αυτό θα κοιτάξουμε να το πιέσουμε προς τα πάνω, θα πιέσουμε δηλαδή και ο Περιφερειάκης το ίδιο, το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δηλαδή δυνατόν, να μπορούμε να έχουμε διαβεβαίωση ότι κάποιο έργο θα ξεκινήσει από αυτά. Για να δούμε. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δηλαδή, ανάμεσα σε. Μπράβο. Βέβαια, βέβαια, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να δούμε τι γίνεται. Βέβαια, γιατί η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων είναι και αυτή που δέχεται το μεγαλύτερο βάρος του τουριστικού κύματος στην Κρήτη, κακά τα ψέματα. Πείτε μου κάτι, κύριε Καλογερή, μιας και μου δώσατε την καλύτερη πάσα για το κομμάτι του τουρισμού. Πρόσφατα κάνατε μία δήλωση, ναι, που η αλήθεια είναι ξύνησε σε πολλούς. Αλλά θέλω λίγο να μας το επιβεβαιώσετε αφενός και αφετέρου να μας εξηγήσετε τι γίνεται. Έχει να κάνει με το Ελαφωνήσι. Κάνατε την εξής δήλωση. Γιατί όχι και εισιτήριο στο Ελαφωνήσι, με σκοπό, όπως είπατε, να υπάρξει ένας καλύτερος έλεγχος του όγκου των επισκεπτών. Ακριβώς. Με αφορμή ότι τις πρακτικές, τις επιτυχημένες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες και αυτές διαθέτουν σημεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος και έχουν, ναι, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, σκεφτήκαμε, είναι μια από τις προτάσεις, αλλά προσέξτε, πρέπει να γίνει πρώτα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αυτής της περιοχής. Μιλάμε για ένα οικότοπο εξαιρετικής σημασίας. Μπορεί αυτή τη στιγμή εμείς να το μνημονεύουμε ότι είναι ένα
ένα στοιχείο διαφήμισης του νησιού μας, πάνω στο οποίο στηρίζουμε τις καμπάνιες μας και προσεγγίζουμε κόσμο. Ναι. Αλλά δεν πάει να χάνει το χαρακτήρα. Να έχει το χαρακτήρα θα πρέπει να προσεχθεί, είναι, θα πρέπει να πούν όρια δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Και βάσει αυτού θα πρέπει να κανονίσουμε πάρα πολλά ζητήματα. Το ενδιαφέρον σε ικανότητά του, την κατανομή του κόσμου στη διάρκεια της ημέρας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένα τέτοιο μέρος να μπορεί ο καθένας ανά πάσα ώρα και στιγμή από κάθε σημείο της Κρήτης να ξεκινάει να τα επισκεφτεί έτσι χωρίς πρόγραμμα. Διότι δημιουργούνται προβλήματα και με τα αυτοκίνητα και με την κυκλοφορία και με τις αναμονές που είναι. Κάτι αντίστοιχο, δηλαδή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, θα γίνει ενδεχομένως και στον Πάλο. Ή απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή του Ελαφωνησίου? Όχι, και στον Πάλο. Και στον Πάλο είναι. Ακριβώς. Θέλουν οπωσδήποτε, χρειάζεται ένα λελογισμένο σχέδιο βασισμένο σε επιστημονική γνώση, ναι, και εμπειρία και καλές πρακτικές των άλλων Ευρωπαίων, έτσι ώστε να διατηρήσουμε αυτές τις περιοχές. Αφενός να κρατήσουν αυτή τη μεγάλη οικολογική αξία την οποία έχουν, τη βιοποικιλότητά τους και να συνεχίσουν να είναι asset, να είναι πλεονεκτήματα για την Κρήτη, για την ανάπτυξή της. Μιλάμε αλλιώς, δηλαδή για ένα τύπο εισιτήριο, το οποίο δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί, αν η σκέψη τρέχει. Ένα από τα διαχειριστικά μέτρα είναι και το εισιτήριο. Δηλαδή, ένα εισιτήριο το οποίο θα είναι της τάξης, ας πούμε. Να το λέμε. Ναι. Δεν μπορώ να πω να το προσδιορίσω, αλλά αν έχετε γυρίσει την Ευρώπη και έχετε πάει στις αντίστοιχες περιοχές, χωρίς να έχουν τίποτε ιδιαίτερη παροχή, διότι το φυσικό περιβάλλον από μόνο του είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, ναι, πληρώνεις αδρά. Λοιπόν, αν έστω και σαν διαχειριστικό μέτρο αυτό μπορεί να έχει κάποια αξία, θα μπει και αυτό στο τραπέζι, φαντάζομαι, μάλιστα, χωρίς να έχει μια διάθεση να απευθυνθούμε μόνο στους πλούσιους. Αντιλαμβάνεστε. Κύριε Καλογερή, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε τον χρόνο να τα ξαναπούμε και στην πορεία, αν έχουμε και εξελίξεις όσον αφορά την αποπεράτωση όλων αυτών των έργων που είπαμε σε Σταλό, Αγία Μαρίνα, μεγάλα χωράφια και με το μικρό καλώδιο, να δούμε τι θα γίνει και εκεί τις επόμενες ημέρες. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Είναι ευκαιρία ναι, να σας πω αυτή τη στιγμή, να κάνω μια μικρή παρέμβαση, ναι, ότι μεθαύριο στην περιφέρεια Κρήτης. Μια που μιλάμε για παραλίες, η προστασία παραλίων και ευαίσθητων περιοχών, ναι, υπογράφεται ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της περιφέρειας, περιφερειάρχη, των ξενοδόχων του νησιού μας, δημάρχων που διαχειρίζονται παραλίες, προκειμένου όλοι αυτοί μαζί να βασισμένοι πάνω σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας να προσπαθήσουν για λιγότερα απορρίμματα, για περισσότερη προστασία των παραλίων, για λιγότερα απορρίμματα μιας χρήσης ειδών συσκευασίας κλπ. Είναι μια πολύ σημαντική ενέργεια η οποία έχει. Και την Υπουργείο επάνω έχει αντιμετωπίσει πολύ θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντική εξέλιξη και αυτή. Το θέμα είναι να αλλάζουμε εμείς, κύριε Καλογερή. Καλή συνέχεια.